δίνοντας μάλιστα διορία έως το τέλος του μήνα. Το έγγραφο που αποκαλύπτει σήμερα το Έθνος έχει προκαλέσει αντιδράσεις από δημάρχους και υπαλλήλους. Το τελευταίο χρονικό διάστημα μας έχουν τόσες φορές, πολλές φορές μετρήσει που έχουν χάσει το λογαριασμό. Τι να καταργήσουμε, τους παιδικούς σταθμούς και τα πολιτιστικά κέντρα? Τότε σημαίνει ότι έχουμε τον πλήρη ακροτηριασμό της αυτοδιοίκησης. Και αυτό σημαίνει ότι καλύτερα να παραδώσουμε τα κλειδιά. Με το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ζητείται από τους Δήμους να καταγράψουν την επωνυμία του φορέα, τη νομική του μορφή, εάν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αλλά και αναλυτική παρουσίαση του απασχολούμενου προσωπικού. Κύκλοι της ηγεσίας του Υπουργείου επισημαίνουν πως δεν πρόκειται για μια νέα διαδικασία, αλλά ουσιαστικά επιχειρείται επικαιροποίηση των στοιχείων που είχαν στείλει οι Δήμοι πέρυσι τον Μάιο και εντάσσεται στο πλαίσιο δέσμευσης της κυβέρνησης για αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Η δημιουργία του συγκεκριμένου Μητρώου είναι σαφές ότι εξοπλίζει Υπουργείο και Αυτοδιοίκηση σε ενδεχόμενες παρεμβάσεις οριζόντιου χαρακτήρα που μπορεί να εγείρουν αποκλίσεις σε δεσμεύσεις που αφορούν στην αναδιοργάνωση της δημόσιας διοίκησης. Έχοντας υπονομεύσει τη στοιχειώδης λειτουργία των Δήμων, των πιο φτωχών και λιγότερο χρεωμένων στην Ευρώπη, σύμφωνα με την Eurostat, προχωρά υποταγμένη στα κελεύματα των δανειστών και στις εντολές των μνημονίων, στη διάλυση των εναπομεινάντων δημοτικών κοινωνικών δομών προστασίας των ασθενέστερων στρωμάτων. Με τα νέα οργανογράμματα αλλά και τις καταργήσεις νομικών προσώπων θα προκύψει μια δεξαμενή πλεονάζοντας προσωπικού από την οποία θα αντληθούν οι υπάλληλοι που θα απολυθούν ή θα τεθούν σε διαθεσιμότητα στα πλαίσια της δέσμευσης της κυβέρνησης προς την Τρόικα για 2.000 απολύσεις μέχρι το τέλος του καλοκαιριού και 12.500 μετακινήσεις μέσα στον Ιούνιο. Τι θα γίνει με τους παιδικούς σταθμούς? Θα συνεχίσουμε να παίρνουμε το ημένη εποχή που παίρνουμε τι στα παιδιά του κόσμου έχοντας αυτό το προσωπικό που υπηρετεί στην αυτοδιοίκηση? Οι μόνιμοι υπάλληλοι των νομικών προσώπων που θα καταργηθούν θα τεθούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, λαμβάνοντας το 75% των αποδοχών τους για ένα έτος με στόχο να μετακινηθούν, ενώ όσοι διαθέτουν σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και καταργηθούν οι θέσεις εργασίας τους, θα απολυθούν. Έκριθμη παραμένει για πέμπτη ημέρα η κατάσταση στα